Τώρα, κύριε Μιλαπίδη, έχουμε και νεότερα στο θέμα του επιδόματος μητρότητας. Ναι, αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στον Απρίλιο ξεκινά την λειτουργία της η πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας σε αυτοαποσχολούμενες και αγρότητες για πρώτη φορά. Θυμίζω ότι μέχρι πρώτης δεν λαμβάναν επίδομα μητρότητας. Είναι ένα από τα μέτρα που αφορούν και το δημογραφικό και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Υπενθυμίζω ότι πλέον με το νέο κατώτατο, όπως τελικά διαμορφωθεί, οι κυρίες που θα γεννήσουν ή θα υιοθετήσουν θα μπορούν να απολαύσουν μέχρι 9 μήνες το επίδομα μητρότητας, το οποίο θα ισούται με τον κατώτατο μισθό, και να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος κάνοντας μια αίτηση στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο ΕΦΚΑ θα αντλεί τα στοιχεία από εκεί, θα βλέπει την ενημερότητα του ασφαλισμένου ή της ασφαλισμένης και θα χορηγεί χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία το επίδομα μητρότητας στις κυρίες που, υπενθυμίζω, έχουν γεννήσει ή έχουν υιοθετήσει από 24 Ιανουαρίου του 2023 και μετά. Μάλιστα. Και...